Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής, Δευτέρα βράδυ. Μιλάμε για την εκπαίδευση. Είδαμε και στην αρχή της εκπομπής το τι ακριβώς συμβαίνει με την κακοκαιρία. Αυτή τη στιγμή θα το επαναλάβω. Υπάρχει πρόβλημα από το ύψος της Αγίας Βαρβάρας και επάνω, άρα χρειάζεται αυξημένη προσοχή από την πλευρά των οδηγών για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, για το Ρέθυμνο από το Γαράζο αλλά και περιοχές του Αγίου Βασιλείου και βεβαίως στα Χανιά, στην περιοχή των Σφακίων, όπως και στο οροπέδιο Λασιθίου στο Λασίθι. Σιγά σιγά μας αφήνει αυτή η κακοκαιρία. Φαίνεται όμως ότι και αύριο θα υπάρχει μια αστάθεια, άρα ο παγετός θα κάνει επικίνδυνο το οδόστρωμα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα χρειάζεται προσοχή. Τώρα, θα συνδεθούμε με την Γεωργία Τιμακάκη, η οποία φιλοξενείται στο σπίτι μιας εκπαιδευτικού αναπληρώτριας. Γεωργία, καλησπέρα και αφήνω σε σένα να μας συστήσεις τις δύο κοπέλες. Βεβαίως. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα Σαμαρά και τη Χριστίνα Φραγκομιχελάκη. Καλησπέρα. Είναι δύο νέες κοπέλες, αναπληρώτριες, δασκάλες, με όνειρα πάντα. Έχουν όνειρα αυτές τις κοπέλες, όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Να πούμε ότι η Κατερίνα Σαμαρά είναι αναπληρώτρια δασκάλα στο 26ο Δημοτικό Σχολείο, είναι η πέμπτη χρονιά, έχει κάνει μαθήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, έχει κάνει στη Λίνδο Ρόδου, στην Ουρανόπολη Χαλκιδικής, στις Συνούσες και είναι δύο χρόνια στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο. Καταρχήν, Κατερίνα, να μας πεις από πού είσαι. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη και είσαι στην Κρήτη, στην άλλη πλευρά της χώρας δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δύο χρόνια μάνο στο Ηράκλειο η Κατερίνα. Να μας πεις, Κατερίνα, την καθημερινότητά σου πριν πάμε στα προβλήματα. Η καθημερινότητά μου είναι ότι ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε προς το σχολείο με τα πόδια ευτυχώς φέτος, γιατί το σχολείο είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω του ότι φέτος κατάφερα να είμαι σε συνοικιακό σχολείο. Σχολάμε με το εξάωρο ορολόγιο πρόγραμμα 1, 1 και 4. Έχουμε και κάποιες μέρες που κάνουμε και το ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι τις 4 η ώρα. Και λόγω του ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τα προσόντα μας, κάνω και ένα μεταπτυχιακό στο Ρέθυμνο, επομένως πρέπει κάποιες μέρες να πηγαίνω έρχομαι κιόλας. Άρα, Κατερίνα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας το ρεπορτάζ νωρίτερα από τη Γεωργία, έχεις βρεθεί σε πάρα πολλές περιοχές. Κρατάω τις Συνούσες, μια περιοχή που είναι δύσκολα προσβάσιμη, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Φαντάζομαι ότι για έναν αναπληρωτή η ανάγκη να διδάξει τον κάνει να ξεπερνάει ακόμα και το κόστος ζωής. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί δεν είστε και υψηλόμισθοι, δεν παίρνετε τεράστιους μισθούς για να κάνετε, θα το πω έτσι εισαγωγικά, το κέφι σας και το λειτουργήμά σας. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, μέχρι να φτάσω στο σημείο να με φωνάξουν αναπληρώτρια, αναγκαστικά δούλευα στον ιδιωτικό τομέα για 4 με 5 χρόνια, αφού το ολοκληρώσα τις σπουδές μου. Επομένως, και στις Συνούσες όταν πήγα, το έκανα ακριβώς γιατί ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Επομένως, άφησα και το σπίτι που νίκιαζα στη Θεσσαλονίκη, και εκεί πέρα ήταν δύσκολη η πρόσβαση, διότι έπρεπε σε λίγες μέρες να παρουσιάσω στη πρωτοβάθμια της ΧΙΟΥ ώστε να αναλάβουμε την υπηρεσία μας. Έπρεπε εκεί πέρα να βρω άμεσα σπίτι, παρόλο που τα σπίτια δεν ήταν πάρα πολλά στις Συνούσες, γιατί είναι πολύ μικρό, πολύ μικρό νησί και δεν έχει πολλά διαθέσιμα σπίτια. Την περίοδο των Χριστουγέννων με την επιστροφή μου στις Συνούσες αποκλείστηκα 3 μέρες στη ΧΙΟΥ γιατί είχε απογορευτικό και δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το νησί. Και αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε χρόνο πρέπει να αφήνεις ένα νοικοκυριό και να στείνεις ένα καινούριο νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει βοήθεια από την οικογένεια, ένας αναπληρωτής μπορεί να το καλύψει αυτό με τα χρήματα που λαμβάνει. Δυστυχώς δεν είναι εύκολη αυτή η κάλυψη, διότι και οι γονείς πόσο να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους. Τα έχουν ήδη σπουδάσει, ήδη ήμουν φοιτήτρια σε άλλη πόλη. Επομένως προσπαθείς να καλύψεις τα πιο βασικά, ούτως ώστε να μην κάνεις περιττά έξοδα. Σκεφτείτε ότι όταν ήμουν στις Συνούσες ήδη έτρεχε ένα ενίκιο που το μοιραζόμασταν μαζί με τον αραβωνιαστικό μου. Μάλιστα. Στην ουσία κάλυπτα μισό ενίκιο της Θεσσαλονίκης και το ενίκιο των Νησών. Γεωργία, να μας παρουσιάσεις και την... Ναι, ναι.
Να παρουσιάσουμε λοιπόν και τη Χριστίνα Φράγκο Μιχελάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια δασκάλα στο δεύτερο βουτόν, στην παράλληλη στήριξη. Είναι τέταρτη χρονιά και 3 χρόνια είναι στο δεύτερο βουτόν. Καλησπέρα. Εγώ αντιπροσωπεύω μια άλλη μερίδα, μικρή δυστυχώς, που έχω καταφέρει να είμαι τρίτη χρονιά στο ίδιο σχολείο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα κάθε χρόνο με την απόλυση που έρχεται το καλοκαίρι και την επαναπρόσληψη που έρχεται κάθε φορά και διαφορετική ημερομηνία το Σεπτέμβρη. Κυρία Φράγκο Μιχελάκη, εσείς είστε από τις τυχερές, γιατί από το επώνυμό σας να υποθέσω ότι είστε Κρητικιά. Ναι. Άρα είστε στο Ηράκλειο και έχετε βρει δουλειά ως αναπληρώτρια σε σχολείο του Ηρακλείου, σωστά? Ναι, γιατί είναι επιλογή μου να δηλώνω την πόλη που είμαι και να περιμένω απλά να έρθει η σειρά μου. Μάλιστα. Η εξέβρεση σπιτιού, έτσι, να μας πείτε, και τα νίκια είναι φωτιά. Το κόστος ζωής καθημερινά ανεβαίνει, χωρίς να ανεβαίνει ο μισθός, οπότε καλούμαστε απλά να κάνουμε μια διαχείριση. Και εκτός αυτό που είπε και ο Μάνος, ότι σε 8 μήνες υπάρχει απόλυση, έτσι. Υπάρχει απόλυση και πάλι η μάχη για την εξέβρεση εργασίας. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό να μας πείτε? Είναι αρκετά δύσκολο για όλους μας, γιατί κάθε χρόνο καλούμαστε μέσα σε ένα 24ωρο να δούμε σχολεία και ουσιαστικά βλέπουμε χιλιομετρικές αποστάσεις, χωρίς να βλέπουμε τις περιπτώσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο έργο μας, στο διδακτικό. Προσωπικά φέτος είμαι παράλληλη στήριξη, που έπρεπε, αν μη τι άλλο, να μοιάζει το διδακτικό έργο, οι περιπτώσεις των μαθητών μου και όχι η χιλιομετρική απόσταση για κάθε σχολείο που πρέπει να δηλώσω. Και το ζητούμενο, Μάνο, είναι οι μόνιμες προσλήψεις. Θα δώσουμε το λόγο στην Κατερίνα. Είναι 2 νέες κοπέλες, να πούμε. Τους βλέπετε εξάλλου. Έχουν όνειρα, όμως τα προβλήματα είναι πολλά. Τα κάθια είναι πολλά. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα? Έτσι ακριβώς, διότι δεν μπορείς να επενδύσεις ούτε στο κοινωνικό σου πλαίσιο. Κάθε χρόνο αλλάζεις παρέες, αλλάζεις συναδέλφους. Έχεις χαθεί με τις φίλες σου και τους φίλους σου που έχεις χρόνια να τους δεις. Τους βλέπεις μόνο σε γιορτές. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα μέλλον, διότι δεν γνωρίζεις αν την επόμενη χρονιά θα είσαι πάλι στο ίδιο σχολείο ή στην ίδια πόλη. Κυρία Σαμαρά, να ρωτήσω κάτι που το ρωτάνε και οι τηλεθεατές και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, όταν μετά από 8 μήνες ουσιαστικά λαμβάνει απόλυση, το καλοκαίρι μέχρι να επαναπροσληφθεί, εάν επαναπροσληφθεί, χαρακτηρίζεται άνεργος. Δηλαδή δεν έχετε κάποια οικονομική βοήθεια, δεν παίρνετε κάποιον μισθό. Ακριβώς, ακριβώς. Μπαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας, το οποίο μέχρι να εγκριθεί, διότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, μπορεί να φτάσει μέχρι και Αύγουστος. Σκεφτείτε ότι όταν προσλήφθηκα στις Ινούσες, μπήκε μαζεμένο όλο το Ταμείο Ανεργίας το Σεπτέμβριο, που ήδη είχα να καλύψω τα έξοδα του να δώσω ένα ενίκιο μπροστά, το ενίκιο του τρέχοντας μήνα και όλα τα έξοδα που πρέπει Άρα να καλύψω. Άρα εσείς στο τέλος της σχολικής χρονιάς αφήνετε και το σπίτι, επιστρέφετε στην βάση σας και περιμένετε το νέο διορισμό για να πάρετε πάλι τα πράγματά σας, να μετακινηθείτε και να μετακομίσετε. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Επιστρέφεις στη βάση σου, περνάς όπως το καλοκαίρι σου, διότι δεν έχεις από κάπου κάποιο εισόδημα και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τουλάχιστον 1.000 ευρώ στην άκρη, ούτως ώστε να μπορέσεις να πας ανθρώπινα για αναζήτηση σπιτιού και να προσαρμοστείς στο χώρο που έχεις προσληφθεί. Κυρία Φράγκο, θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Φράγκο Μιχελάκη, Γεωργία. Κυρία Φράγκο Μιχελάκη, και για σας ισχύει το ίδιο, δηλαδή μπορεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς να μετακινηθείτε από ένα σχολείο σε άλλο, δηλαδή να είστε στην πόλη του Ηρακλείου και ξαφνικά να βρεθείτε στα νότια του Ηρακλείου? Αυτό συμβαίνει ανάλογα με τις δηλώσεις. Αν εγώ του χρόνου δηλώσω πάλι νομό Ηρακλείου, θα περιμένω να έρθει η πρόσληψη. Είτε αυτή μπορεί να είναι στη Βιάνο, είτε στο Τυμπάκι, είτε στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτό θα το μάθω μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Άρα πρέπει και εσείς να μετακομίσετε ή να μετακινούσαστε καθημερινά με ένα αυτοκίνητο. Ακριβώς. Μάλιστα. Με ό,τι κίνδυνο ενέχει αυτό. Και υπάρχει το εξής, Μάνο. Όπως μας είπε η Κατερίνα, ο Ραβουνιασκώσης δουλεύει, ας μην πούμε τη δουλειά που κάνει, αλλά δυστυχώς έχουν και τις μεταθέσεις. Δηλαδή, κάθε δύο χρόνια ο Ραβουνιαστικός έχει μετάθεση κάθε 2 χρόνια. Η Κατερίνα κάθε χρόνο.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι στην ουσία η μοναδική φορά από πέρσι που είμαστε στο Ηράκλειο που μπορούμε να εργαζόμαστε και οι δύο ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο. Μάλιστα. Μέχρι να προσληφθώ εγώ αναγκαστικά τον ακολουθούσα και μετά τις προσλήψεις μου αναγκαστικά ήμασταν χωριστά. Θα ήθελα να κάνω... Η κοινωνική ζωή του αναπληρωτή είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Κύριε Μακράκη, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό ακριβώς, γιατί εδώ έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Θυμάμαι από τα ρεπορτάζ το τεράστιο πρόβλημα με τη στέγη που υπάρχει στην Κρήτη. Ειδικά το Ρέθυμνο έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο το συναντάμε κάθε χρόνο. Και στο Ηράκλειο. Και στο Ηράκλειο. Απλά αναφέρομαι στο Ρέθυμνο, επειδή στο Ρέθυμνο γνωρίζω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Κρήτης. Βεβαίως και στην υπόλοιπη Κρήτη υπάρχει. Ο ρόλος του συλλόγου. Ποιος είναι στη βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβρεσης στέγης, αλλά και ακρίβειας στέγης. Και ένα βασικό ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος, ως αποδέκτες μηνυμάτων από τους συναδέλφους, είναι ότι εκεί που οι συνάδελφοι αναπληρωτές πριν 10-15 χρόνια ερχόντουσαν με χαρά, βρίσκαν εύκολα σπίτι, τώρα έρχονται μηνύματα από τους συναδέλφους στο να τους βοηθήσουμε να βρουν σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τα 2-3 τελευταία χρόνια και όλο αυτό το πρόβλημα εντείνεται κάθε χρόνο, γινόμαστε δέκτες πάρα πολλών τέτοιων φαινομένων όπου είτε οι συνάδελφοι αυτοί δεν βρίσκουν σπίτι ή τα σπίτια που βρίσκουν δυστυχώς με το μισθό στα 700 με 800 ευρώ, που δεν είναι μόνο η μισθή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είναι και η μισθή των οδηγών. Έχω λάβει μήνυμα και λέει ότι να σχολιάσουμε και το θέμα των μονίμων εκπαιδευτικών που ξεκινούν όταν διορίζονται με χαμηλότερο μισθό από τον αναπληρωτή. Γι' αυτό το ανέφερα. Μόλις τώρα αυτό και ανέφερα. Και αυτή εκτός νομού. Ακριβώς, ότι ανεξαρτήτως αν είναι αναπληρωτής ή είναι οδιόριστος, έχουν πάρα πολύ χαμηλό μισθό. Και πραγματικά αυτή η μισθή των 734 ευρώ του νεοδιόριστου ή στα 700-800 ευρώ γενικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς είναι μισθοί που δεν φτάνουν να καλύψουν τα βασικά. Κάτι να σου τύχει, που λένε, δεν μπορείς να το καλύψεις. Όπως το είπε και χαρακτηριστικά η Κατερίνα, ότι δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε περιτά έξοδα. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι που έρχονται και είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάθε χρόνο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αλλά και οι νεοδιόριστοι πρέπει το Σεπτέμβριο να διαθέτουν 1.000 με 1.500 ευρώ, διότι πρέπει να κάνουν τη μετακίνηση, τα εισιτήρια, πρέπει να φέρουν την πραγμάτια τους προφανώς στο νέο, να βρουν το νέο σπίτι, να πληρώσουν δύο ενίκια μπροστά και καταλαβαίνετε ότι ο μισθός μπαίνει μετά από 1-2 μήνες από την πολιτεία, άρα θα πρέπει λοιπόν να έχουν απόθεμα για να ξεκινήσουν. Και προφανώς το ζήτημα της ακρίβειας που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει όλα αυτά τα ζητήματα, είτε της ακριβής στέγης, είτε των ακριβών καυσίμων που είπατε κι εσείς ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται στην εδωχώρα φτιάχνοντας τα γκρουπάκια τα λεγόμενα με τα αυτοκίνητα προκειμένου να εξοικονομήσουν οικονομικούς πόρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς και ως σύλλογος εδώ αντιμετωπίζουμε, γιατί είμαστε ένας νομός που έχει τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάνω από 1.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά και πάρα πολλούς νεοδιόριστους, που πολλοί από αυτούς είναι από άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο πρόβλημα επιβίωσης. Και το τονίζουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, ένα βασικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η αύξηση των μισθών, όχι για να ζούμε προσιοπάρχουα, αλλά για να ζούμε μια αξιοπρέπεια, για να ακριβώς καλύψουμε τις ανάγκες. Είναι ζωτικό αυτό. Κύριε Τρούλη, ακούσαμε νωρίτερα και την τοποθέτηση του κυρίου Μπελαδάκη, αλλά και την τοποθέτηση της κυρίας Παχή για τους γιορισμούς. Θα φέρω παράδειγμα την Κατερίνα και την Χριστίνα, δύο νέες δασκάλες, οι οποίες κάθε χρόνο εργάζονται, απλά σε διαφορετικά σχολεία ή σε διαφορετικές περιοχές. Πόσο δύσκολο θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν και γιατί όχι κάποια στιγμή να καταργηθεί ο ρόλος των αναπληρωτών, γιατί απλά θα υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που αναλλακτικά χρονικά διαστήματα θα διορίζονται? Νομίζω ότι είναι σαφέστατη η απάντηση ότι εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση. Είναι σαφές. Η πολιτεία οφείλει να καλύπτει. Τι κερδίζει όμως το Υπουργείο Παιδείας μεγάλο... από αυτό? Δηλαδή από τη στιγμή που οι συγκεκριμένες κυρίες εργάζονται. Ναι. Κερδίζει, ας πούμε, τους τρεις μήνες που μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας? Δεν είναι αυτό.
Δεν είναι αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι των προσλήψεων είναι μέσω ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Σχεδόν όλο πλέον. Ναι. Πλέον σχεδόν το σύνολο. Δεν είναι από εθνικούς πόρους. Δεν είναι από εθνικούς πόρους. Είναι από τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του είναι από τα ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κράτος επιβαρύνεται ελάχιστα σε ό,τι αφορά την κάλυψη του προσωπικού. Αυτό είναι ομολογία ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα στο κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο το κράτος τις βασικές κοινωνικές δομές όπως είναι η παιδεία. Θέλω να σας, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει από μία εκπαιδευτικό, η οποία είναι, λέει, από περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, εργάζεται σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Κισάμου, 737 ευρώ είναι ο μισθός μου, 250 το ενίκιο, αν βάλω σούπερ μάρκετ και μετακινήσεις αντιλαμβάνεστε ότι δεν μένει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, έχω ορθεί από τη μία πλευρά της Ελλάδος στην άλλη, για να διδάξω, γιατί αυτό σπούδασα και αυτό είναι το επάγγελμά μου. Και δεν έβαλε μέσα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ναι, που έρχονται σοριδών αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι μισθοί με τους οποίους αυτή τη στιγμή καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επιτελέσουν το έργο τους, έτσι, για να το δούμε λίγο στη μεγάλη του εικόνα, όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να επιβιώσει και ταυτόχρονα προσπαθεί να κάνει ένα λειτουργήμα, γιατί λειτουργήμα είναι το επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει, που λέμε το εκπαιδευτικό, είναι λειτουργήμα. Προσπαθεί λοιπόν να δείξει αξιοπρέπεια, να περάσει μέσα αρχές, αξίες σε μαθητές, πέρα από το κομμάτι του που αφορά το γνωστικό, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την ακρίβεια, με αυτούς τους μισθούς. Είναι προμετωπίδα αυτή τη στιγμή του κινήματος του εκπαιδευτικού η αύξηση των μισθών, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έκτακτες επιχορηγήσεις. Και ξέρετε, δεν αφορά μονάχα τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αφορά και τις ίδιες τις σχολικές μονάδες με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Για να αποδεσμεύσω την Γεωργία τη Μακάκη με τις εξαιρετικές κυρίες της εκπαίδευσης, Γεωργία, ο λόγος σε σένα για να κλείσουμε τη σύνδεση. Νομίζω ότι τα κορίτσια εκεί, οι κυρίες, μας περιέγραψαν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το τι ακριβώς βιώνει ένας αναπληρωτής, και την ώρα που διάβαζα το μήνυμα από την Κίσαμο είδα και τις δύο κοπέλες να συμφωνούν απόλυτα με τη συνάδελφό τους που επίσης έχει έρθει από μια άλλη περιοχή της χώρας. Γεωργία, ο λόγος σε σένα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ζωής, είναι τα ενίκια φωτιά. Πόσο μάλλον εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που δεν μπορούν να βρουν ούτε σπίτι, από ό,τι μας είπαν τα δύο κορίτσια εδώ. Να δώσουμε το λόγο στην Κατερίνα. Ποιο είναι το ζητούμενο για σένα από εδώ και πέρα? Τι ζητάς, πού πρέπει να βρεθεί λύση? Το ζητούμενο είναι ο ορισμός του αναπληρωτή να είναι όντως να αναπληρώνει σε έκτακτες ανάγκες μόνο. Δηλαδή, σε περίπτωση θανάτου χτύπα ξύλο, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, σε περίπτωση ασθένειας. Μάλιστα. Οι αναπληρωτές εδώ και 15 χρόνια αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Χρειάζονται μόνιμοι δάσκαλοι, μαζικοί διορισμοί επομένως. Να ζούμε ανθρώπινα, να γνωρίζουμε πού θα είμαστε, να μπορούμε να ετοιμαζόμαστε για την ύλη του Σεπτεμβρίου, να ξέρουμε σε ποιο σχολείο θα είμαστε, σε ποια πόλη θα είμαστε, τι τάξη θα έχουμε. Να ζούμε αξιοπρεπώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στη Χριστίνα. Χριστίνα, το μήνυμά σου. Το μήνυμα είναι για μαζικούς διορισμούς, όπως είπε και η Κατερίνα, και να ξέρουμε πού να είμαστε και να μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας με ίσα δικαιώματα. Γιατί τα δικαιώματα των αναπληρωτών, τα εργασιακά, δεν είναι τα ίδια με των μόνιμων. Οπότε και αυτό μας πάει πίσω. Βεβαίως. Εγώ αυτό που θα πω, Γεωργία, είναι ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω τους παλαιότερους, αλλά η εκπαίδευση διαρκώς εξελίσσεται, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και η πανεπιστημιακή μόρφωση διαρκώς εξελίσσεται. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει νέο αίμα στην παιδεία, γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζεται και η συνέχεια ενός πραγματικού σχολείου που το θέλουμε όλοι και το θέλουμε να είναι δυνατό, ισχυρό και να επιτελεί το έργο του, που δεν είναι άλλο από το να μορφώνει τα παιδιά μας. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ θερμά.